στον ορίζοντα. Να μ' αγκαλιάζεις σύννεφα. Θέλω το μπορώ. Αδερφός με αδυναμία μεγάλη, ο Στέφανος. Περισσότερο από όλους, αυτός μου την πεινάσεις με αλήθεια. Είναι και εδώ έτσι. Γιατί όταν ήμουν στην Κύπρο, περνούσα πάρα πολλές ώρες μαζί του. Παίζαμε, αρχίζω και με ξυπνούσε κάθε πρωί, νευρίαζα, εντάξει, εκεί. Αλλά όπως και να κάνεις, είναι η μεγάλη μου αγάπη. Έχετε και αρκετά χρόνια διαφορά, οπότε 18 χρόνια διαφορά. Νιώθεις ότι είναι, ξέρεις, σαν δικό σου, πραγματικά. Είναι, νομίζω ότι είναι κι άλλος ο ρόλος που νιώθεις εσύ όταν έχεις έναν τόσο μικρό αδερφάκι. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα, το ξαναβλέπω μετά που ξανάρχομαι. Δεν υπάρχει, είναι... Δεν μπορώ να περιγράψω άσπρα, έτσι. Η αντίδραση του, τι σου είπε, ποιες ήταν οι πρώτες του κουβεντούλες που σου είπε μετά που μιλήσατε? Συνήθως ευλαγγές που μιλάνε, δεν ξέρετε, πάντα ευλαγγές μου λέει κάτι. Αλλά τη στιγμή που θα ξεχάσω που ήρθε στον τελικό, με βλέπει, μένει και με βλέπει έτσι, για κανένα λεπτό με βλέπει, με παρακολουθεί, με κάνει έτσι και έρχεται και με αγκαλιάζει με φόρα και... Τι γλυκό, πραγματικά είναι υπέροχο και αυτό το βίντεο. Είναι υπέροχο. Είναι στιγμές αυτές που μένουν. Mm. Πες μας λίγο για την οικογένειά σου, Ανδρέα μου. Είστε πόσα αδέρφια? Είμαστε τρία αδέρφια τώρα. Mm-hmm. Η αδερφή μου η Έλενα η μεγαλύτερη, ο μικρός και εγώ ο μεσαίος. Για να δούμε τι έχει να μας πει η Έλενα, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα μου, γεια σου, καλό απόγευμα. Χαίρετε, τι κάνεις? Είναι μια χαρά εσύ, σας παρακολουθώ. Να είσαι καλά, Έλενα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εδώ τον αδερφό σου και τον ανακρίνουμε κανονικά. Καλά κάνετε, Χριστιανά μου, καλά κάνετε. Εσύ γιατί ήρθες, αντρέπεσαι? Δουλειά. Δεν ξέρω αν αντρέπεται, αλλά μας είπε μας ότι είχε δουλειά, δεν μπορούσε να έρθει. Σέματα, μου μαζί της. Όχι, ήταν βριλίον και ήταν στη δουλειά μου, γι' αυτό. Έλενα μου, πες μας για τον αδερφό σου εσύ, αλλά θέλουμε να μας πεις και μέσα από τα μάτια τα δικά σου, έτσι, γιατί μαζί μεγαλώσατε, τον ξέρεις πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε από εμάς. Θέλουμε να μας πεις τις αδυναμίες του, τα ελαττώματά του, αρκετά πράγματα. Λοιπόν, ο Ανδρέας είναι το ήσυχο παιδί της οικογένειας. Mm-hmm. Πάντα γενικά κρατούσε την απόσταση, ήταν καλό, πολλά καλό παιδί. Ήταν και θα μείνει πάντα καλό παιδί, κρατούσε την απόσταση από καυγάδες. Στο σχολείο, ας πούμε, ναι, μπορεί να μην ήταν από τους καλύτερους μαθητές, αλλά ήταν ήσυχος, δεν ήταν μαθητής, ας πούμε, που θα έτρωγε παρατηρήσεις. Τα τελευταία χρονάκια λίγο πήγε να ξεφύγει. Ναι, σε ποια πράγματα, ας πούμε, τι έκανε? Πες μου. Τι έκανε? Τρίτη ηλικίου, καταλαβαίνεις, να απουσίες, αυτά τα πράγματα. Περίπατο στο γήπεδο, αντί μέσα στην τάξη. Ναι, καταλαβαίνει, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Τίποτα τα πράγματα. Μάλιστα. Αλλά ήταν γενικά καλό παιδί. Ενώ σε ένα παιδί που να πεις ή να την μιλήσει ή ένα τρόπους. Παιδί με ήθος, ας πούμε, ο Ανδρέας, mm-hmm. πάντα. Τώρα μιλούμε για το μουσικό κομμάτι. Ας πούμε, τον βλέπω και χαίρομαι για την πρόοδο που κάνει. Καμία σχέση, ενώ βλέπω συνεχώς αλλαγή, αλλά το καλό είναι ότι εμείνε. Ο χαρακτήρας του να αλλάξει. Και πιστεύω δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας του. Ναι, αυτό είναι πολύ όμορφο και πολύ σπουδαίο που το κατάφερε να μην αλλοιωθεί ο ίδιος μέσα σε όλο αυτό.